καλοκαίρι. Μαζί μου έχω το Φίλτατο, τον πρόεδρο του Πασιξέ, το Φιλόκεπρο, το Ρουσουνίδη. Αγαπητέ μου Φιλόκεπρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Ανδρέα. Χαίρομαι ιδιαίτερα, ξέρεις, κάθε φορά που σε βλέπω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή αρχή, καλή νέα σεζόν. Ευχαριστώ, υγεία να και σε εσάς και στην αγαπητή Γαβριέλα. Έτσι, καλά που... είμαστε. Νομίζω καλά θα πάμε. Με τη βοήθεια του Θεού, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Λοιπόν, να ρωτήσω, διάβαζα κάπου και μ' άρεσε αυτό που είπες, ότι οι τουρίστες επιστρέφουν εκεί που περνούν καλά. Βέβαια, για να επιστρέψουν πρέπει να έρθουν πρώτα. Βεβαίως. Ήρθανε. Κοιτάξτε, ήταν και φέτος μια πολύ δύσκολη χρονιά. Βεβαίως, προερχόμενη και από την περσινή καταστροφική χρονιά, μια χρονιά που θα τη χαρακτηρίζα ως μη γενόμενη εκ των πραγμάτων και εκ των αποτελεσμάτων, κινούμαστε ελαφρώς καλύτερα από πέρσι, παρόλο ότι στα αρχικά στάδια φέτος είχαμε δημιουργήσει το καλό και το κακό σενάριο κατόπιν των εκτιμήσεων, που το κακό σενάριο προέβλεπε περίπου ότι μπορεί να φτάναμε και το 50 και 60% του 2019 και αυτό βασιζόταν κυρίως πάνω στην πολύ καλή επιδημιολογική εικόνα που έδειχνε η χώρα, τουλάχιστον μέχρι αρχές Ιουνίου. Από εκεί και πέρα είχαμε αυτή τη μεγάλη επιδημιολογική υποτροπή, η οποία μας αναγκάζει να επαναξιολογήσουμε τους στόχους και τις εκτιμήσεις και πλέον είχαμε θέσει σαν πρώτο στόχο την χρονιά φέτος να προσπαθήσουμε να την κάνουμε υποφερτή και κατά το λιγότερο καλύτερα από την περσινή. Ήταν καλύτερη τελικά. Φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτόν τον στόχο. Βεβαίως, δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς εκτιμήσεις, αγαπητέ Ανδρέα. Αντιλαμβάνεστε, αυτό μας το έχει διδάξει η πανδημία εδώ και αρκετούς μήνες. Ούτε σχέδια μπορούμε να κάνουμε τελικά. Ακριβώς, ούτε μπορούμε να προγραμματίζουμε αρκετούς μήνες πιο μπροστά, διότι όλα, ακόμα και η τουριστική σεζόν φέτος, το εύρος της και το βάθος θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική μας εικόνα. Φαίνεται ότι βαδίζουμε σε καλά μονοπάτια, υπάρχει μια σταθεροποίηση προς τα κάτω, βελτιώνεται και ευελπιστούμε ότι αυτή η βελτιωμένη εικόνα θα μας επιτρέψει να έχουμε μια κάποια τουριστική εισρωή και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Άρα μιλάς για επέκταση ουσιαστικά της καλοκαιρινής σεζόν. Ναι, η Κύπρος προφανώς και βοηθάει και ο καιρός. Υπάρχει και το πρόγραμμα ενίσχυσης εγχώριου τουρισμού, το οποίο, για να μιλήσουμε και με όρους της εποχής, εμβολιάζει κάπως την κίνηση στα ξενοδοχεία αλλά και στα άλλα τουριστικά καταλήμματα με τους Κύπριους συμπατριώτες μας, οι οποίοι να πούμε ότι το αξιοποίησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, θέλω να πω ότι νομίζω ότι βοήθησε και τις δύο πλευρές, και τους ξενοδόχους αλλά και τον κόσμο, να εκμεταλλευτεί πραγματικές ευκαιρίες, και ήταν πολλές αυτές. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που δίδεται η ευκαιρία στον Κύπριο πολίτη να κάνει επιδοτημένες διακοπές από τον Ιούνιο μέχρι και τέλος Νοεμβρίου. Κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στο Υφυπουργείο και στο κράτος προφανώς, που στηρίζει και ξενοδόχους που συμμετείχαν όλη αυτή την προσπάθεια. Και εδώ θα κατέληγα ότι και οι ξενοδοχοί όμως επέδειξαν στάση ευθύνης και συμβλήθηκαν με το σχέδιο το συγκεκριμένο εδώ και μήνες, αν και ενδεχομένως να μην αφήνει πολλά περιθώρια κέρδους, όμως έχει άλλα καλά, όπως το ότι εμβολιάζει τις πληρότητες των ξενοδοχείων, παράλληλα βγάζει κόσμο από τα επιδόματα να επιστρέψουν στη δουλειά τους, υπάρχει περισσότερη ανάγκη. Οπότε υπάρχουν κάποια καλά. Εντάξει, στο μέγεθος της ζημιάς δεν μπορεί να καλυφθεί. Μιλάμε για 10-11%. Ο εσωτερικός τουρισμός εκτιμώ φέτος ότι θα είναι διψήφιο το νούμερο, θα είναι κοντά στο 11-12%, σε αντίθεση προ-κορονοϊού εποχές που άγγιζε το 6-7% στις καλύτερες περιπτώσεις. Ήταν μια πρώτη ευκαιρία να δουν οι συμπατριώτες μας ότι μπορούν όντως να βάλουν και την Κύπρο στο κάδρο των διακοπών τους, να μην σημαίνει πάντα διακοπές στο εξωτερικό. Σωστό. Έχουμε και τουριστικά καταλήμματα πολύ καλής ποιότητας, έχουμε πανέμορφα τα οποία ενδεχομένως οι περισσότεροι από εμάς να μην εξερευνήσαμε, να μην τα γνωρίζαμε ή να πρέπει να τα ξαναθυμηθούμε. Έχουμε καλά ξενοδοχεία. Έχουμε αρκετά καλά ξενοδοχεία σε σύγκριση με ό,τι άλλο υπάρχει στην περιοχή. Είμαστε ένα νησί με υποδομές, με δρόμους, ένας ασφαλής προορισμός για αρκετούς και τουρίστες αλλά και ντόπιους τουρίστες. Και θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει στο μέλλον ο Κύπριος να
λαμβάνει υπόψη ναι, και σωστό. Την Κύπρο στις διακοπές. Ξέρεις κάτι, αγαπητέ μου φιλόκυπρε, αυτό που μου κάνει εντύπωση με όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ναι, μεν έχουμε και ήλιο και θάλασσα και ωραίες παραλίες και ωραία ξενοδοχεία στην παραλία. Έχουμε όμως και ένα βουνό το οποίο προσφέρει ιδιαίτερη χαρά, ομορφιά, έχει ξενοδοχεία πολλά. Δεν αξιοποιείται όμως αυτό. Εγώ ότι οι σωρινές περιοχές της Κύπρου τις ονομάζω ένας μικρός κρυμμένος θησαυρός. Έχουμε πανέμορφα τοπία. Υπάρχουν ξενοδοχεία που τουλάχιστον την τελευταία πενταετία έχουν ανοίξει και άλλα έχουν ξεκινήσει αναγεννήσεις, αναβαθμίσεις, επενδύσεις κ.ο.κ. Και θεωρώ ότι σε ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα θα είμαστε σε θέση να υπάρχουν και πάρα πολύ καλές μονάδες και στα ορεινά. Ήδη υπάρχουν κάποιες, όπως είπα γίνονται και κάποιες άλλες αναβαθμίσεις και θεωρώ θα είναι μία έτσι περιοχή την οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε εκτός της καλοκαιρινής τουριστικής σεζόν και νομίζω υπάρχει πολύ μέλος σε αυτή την κατηγορία. Τώρα βέβαια κυκλοφορώντας στην Κύπρο άκουγα συχνά, ουσιαστικά μόνο αυτό άκουγα, πολλούς ρωσόφωνους. Ήταν οι στυλοβάτες της χρονιάς αυτής. Είναι ακριβώς όπως το έχεις χαρακτηρίσει. Ο στυλοβάτης της τουριστικής σεζόν φέτος ήταν η ρωσική αγορά που αριθμούσε 30 και πλέον της 100 αφήξεις. Ήταν το ποσοστό επί των αφήξεων. Η Μεγάλη Βρετανία, η οποία ήταν διαχρονικά η μεγαλύτερη μας αγορά, και θεωρώ ότι έτσι θα γίνει και μελλοντικά, θα επανέλθει βεβαίως. Έχει έρθει περίπου στο 10% επί του συνόλου. Αυτό συνέτεινε βεβαίως η επιδημιολογική μας εικόνα και η αβεβαιότητα που δημιουργεί και η πανδημία, αλλά και οι όποιες αποφάσεις της Βρετανικής κυβέρνησης δεν έδινε αυτή την εμπιστοσύνη σε κάποιον να προγραμματίσει να κάνει τις κρατήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να τα ξέρεις καλύτερα, θα έρθουν αυτοί. Και εγώ θεωρώ όταν ότι θα περάσει αυτούν, αυτή η κρίση, θα έρθουν αυτοί. Είναι οι δύο μας κύριες αγορές. Βεβαίως. Πάνω σε αυτές πρέπει να χτίσουμε και για τις επόμενες χρονιές, ευελπιστώντας ότι το 2022 θα αποτελέσει την αρχή της ανάκαμψης της τουριστικής βιομηχανίας. Θα σε ρωτούσα, πότε πιστεύεις ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα? Κοιτάξτε, θα υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, θεωρώ, για τα επόμενα τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια, που θα υπάρχει αυτή η νέα πραγματικότητα, the new normal, που θα ζούμε σε συνθήκες κορονοϊού, με τα ταξίδια μας και οπουδήποτε αλλού, ακόμα και εσωτερικά στη χώρα. Από εκεί και πέρα, εάν το 2022, Θεού θέλοντος και COVID επιτρέποντος, αποτελέσει την αρχή της ανάκαμψης της πολύπαθης τουριστικής βιομηχανίας, θεωρώ ότι θα χρειαστεί έτσι ένα βάθος 3 με 4 ετών για να φτάσουμε σε επίπεδα προ-κορονοϊού. Αν και οι εκτιμήσεις και κάποιες μελέτες καταδεικνύουν ότι υπάρχει τεράστια επιθυμία από τον κόσμο να ταξιδέψει, το πτυτικό πρόγραμμα αρκετών αεροπορικών εταιριών μέχρι το τέλος του χρόνου θα επανέλθει σε προ-κορονοϊού επίπεδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει αυτή έτσι η ανασφάλεια, λίγο η αβεβαιότητα που δημιουργεί η πανδημία και ενδεχομένως να συγκρατήσει λίγο τις εξορμήσεις. Έτσι, ακριβώς. Αλλά σου λέει κάτσε ακόμα λιγάκι. Ναι, ή κάποιοι μπορεί να προτιμήσουν πιο κοντινά ταξίδια. Βέβαια, άρα θεωρώ ότι θα χρειαστεί έτσι ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι να επιστρέψουμε πίσω, που ευελπιστούμε να γίνει το συντομότερο δυνατό, διότι αντιλαμβάνεστε, διαφάνηκε και μέσα από αυτό τον 1,5 χρόνο ότι η σημαντικότητα της τουριστικής βιομηχανίας στα δημόσια οικονομικά αλλά και γενικά στη ζωή μας. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή ρωτάνε και οι φίλοι μας τηλεθέτες, αυτό το πρόγραμμα των επιχορηγημένων διακοπών θα συνεχιστεί? Θα συνεχιστεί από την 1η Σεπτεμβρίου με 2 διαφοροποιήσεις στις προϋποθέσεις. Το πλαφόν από τα 80 πάει στα 60 ευρώ και θα ισχύει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Παρακαλώ, ναι, αυτό για τους φίλους μας που θέλουν να πάνε αυτή την περίοδο διακοπές, γιατί ο καιρός είναι καλός, βοηθάει. Ακριβώς. Και εμείς θα είμαστε εδώ παρέτης, αγαπητοί μου φίλο Κύπριο Ρωσουνίδη, να το κουβεντιάζουμε και μακάρι κάθε φορά τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα